Σε κατάληψη της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης προχώρησαν σήμερα οι αγρότες του Ηρακλείου που ανήκουν στην Παγκρίτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των δασικών χαρτών. Οι αγρότες του Ηρακλείου, μετά από προσυγκέντρωση στο Παγκρίτιο Στάδιο και μηχανοκίνητη πορεία, έφτασαν στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης και είχαν μια σύντομη συζήτηση με τη διοικήτρια, ζητώντας της για άλλη μια φορά να μεσολαβήσει ώστε να έχουν μια ουσιαστική και από μηδενική βάση επικοινωνία με την κυβέρνηση. Ξεκαθαρίσαμε το θέμα των προβλημάτων των οποίων έχουμε και πραγματικά από την απάντησή της μετά που μίλησε είδηξε ότι το αποδέχεται το πρόβλημα το τεράστιο που υπάρχει, που είναι το ιδιοκτησιακό πρώτα απ' όλα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, οι αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους για πρώτη φορά, διεκδικώντας όχι χρήματα, αλλά την ίδια τους τη γη. Με βάλε τώρα σε μια διαδικασία πάλι να ξεκινήσω να διεκδικώ τα πράγματα που διεκδικούν. Ο παροπάπος μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου. Τη γη που απομείνανε, με χίλια βάσανα πολεμούν να δούνε πώς θα επιβιώσουμε, την καθημερινότητα στα έξοδά μας, με τις τιμές των προϊόντων, των λαδιών, με τις τράπεζες που μας κυνηγούν με χίλια δυο προβλήματα, έρχονται τώρα και έχουμε κάποια χωράφια με κάποια θυμαράκια μικρά-μικρά που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να αυξήσουμε την παραγωγή μας και κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Από την πλευρά της, η Μαρία Κοζηράκη ξεκαθάρισε πως η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης τάσεται στο πλευρό της κοινωνίας, σημειώνοντας ωστόσο πως η μάχη πρέπει να δοθεί ώστε η επερχόμενη νομοθετική παρέμβαση να είναι ισχυρή τόσο ώστε να μην μπορεί να καταπέσει σε περιπτώσεις προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον τελευταίο χρόνο, το 2020, υπήρξε ένας νόμος, ο 4685, μια υπουργική απόφαση του Ιουλίου, ο οποίος έχει δημιουργήσει τα εχέγγυα όλα αυτά για να μπορούμε να συζητάμε από εδώ και κάτω τι μπορεί να γίνει βελτιωτικά, τι μπορεί να αλλάξουμε, σε ποια κατεύθυνση να πάμε. Αυτός ο νόμος, τα άρθρα για τους δασικούς χάρτες και η υπουργική απόφαση, την υπουργική την έφτιαξα εγώ με ένα νομικό. Αν πέσει στο ΣΤΕ, γιατί έχει προσβληθεί, αν πέσει, δεν έχουμε επίπεδο συζήτησης πλέον για τους δασικούς χάρτες. Πάμε σε ένα παλιότερο καθεστώς, το οποίο είναι πολύ πιο αυταρχικό. Η τοποθέτηση της διοικήτριας προειδέασε τους αγρότες για εξελίξεις με φόντο και τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να επανεξεταστούν ζητήματα που προέκυψαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Σήμερα το απόγευμα, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Υπουργό και με τον Υφυπουργό θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε τον ίδιο τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, να κατέβει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης τις επόμενες μέρες για να μας ανακοινώσει το νέο σχέδιο λύσης του μεγάλου προβλήματος που λέγεται δασική χάρτα της Κρήτης. Θεωρώ ότι η κυρία Κοζηράκη είναι πολύ ενημερωμένη, έχει δει το πρόβλημα, το έχει μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία και βλέπω ότι θα γίνουν προσπάθειες αυτό το έκτρωμα που έχει γίνει με τους δασικούς χάρτες να διορθωθεί. Στο πλευρό των αγροτών στέκεται και η Εκκλησία της Κρήτης. Τα θέματα τα οποία προκύπτουν είναι πάρα πολύ σοβαρά και πέραν της δικαίας αντίρρησης πολλών ανθρώπων και φορέων του τόπου μας και η Εκκλησία της Κρήτης εκφράζει και τη δική της αντίρρηση και την έντονη διαμαρτυρία καθώς το θέμα αυτό αφορά και σε πολλές ιερές μονές σε ολόκληρη τη Μεγαλόνισο Κρήτη. Συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση πραγματοποίησαν σήμερα και οι Αγροτικοί Σύλλογοι Αστερουσίων και Ηρακλείου. Ο μικρομεσαίος και φτωχός αγρότης έχει να αντιμετωπίσει κύρια, πέρα από το κόστος παραγωγής και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει σε επίπεδο επιβίωσης, και τη μεθοδολογία και τους στόχους που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς θα συγκεντρωθεί η γη σε λίγα χέρια. Ουσιαστικά προσπαθώντας να πετάξει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες έξω από τα χωράφια του μας, τα οποία τα ξεχερσώσαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, με στόχο να επενδυθεί αυτή η γη από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.